Να πούμε πόσα λουναπάθη υπάρχουν αυτοί. Θα σας πω, πρωτού ξεκινήσω, θέλω τα θερμά συλληπιτήρια σε αυτήν την οικογένεια από όλο το κλάδο και το σωματείο μας, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ τραγικό γεγονός και εμάς τους ίδιους μας επηρεάζει πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε πρώτα να ξεκινήσουμε αυτό με τα πολύ θερμά μας συλληπιτήρια. Δεν έχουμε λόγια, πραγματικά. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δακανάλη, πόσα Λούνα Πάρκ υπάρχουν και αν είναι όλα αδειοδοτημένα. Να ξεκινήσω από το πάρα πολύ απλό. Ή έχετε στο μυαλό σας ότι ενδεχομένως κάποιοι αυτή τη στιγμή να μην τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Να μην πληρούν τις προϋποθέσεις. Μας ακούτε, κύριε Δακανάλη? Ναι, με ακούτε. Ωραία, τώρα ναι, σας ευχαριστώ. Ωραία. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε 130 επιχειρηματίες όλη την Ελλάδα. Και τώρα, από εκεί και πέρα, ποιοι έχουν άδεια, ποιοι δεν έχουν, αυτό θα μπορεί να το δει ο Δήμος στη περιοχή του. Όχι το σωματείο. Το σωματείο δεν μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Το σωματείο όμως μπορεί και βοηθάει τον επιχειρηματία σε ό,τι χρειάζεται, τον Δήμο σε ό,τι χρειάζεται, να κάνουμε μια γέφυρα στην ουσία, μια γέφυρα επικοινωνίας και να βοηθήσουμε τον κλάδο, όλες τις επιχειρήσεις, να βγάλουν την άδεια που πρέπει να υπάρχει στο Λούνα Πάρκ και στο κάθε Λούνα Πάρκ. Πολύ ωραία. Βοηθήστε μας λοιπόν. Εσείς έχετε ένα πάρκο αναψυχής. Το νοικιάζετε, είναι ιδιωτικός ο χώρος στον οποίο υπάρχουν αυτά τα πάρκα και άρα πληρώνετε ένα ενίκιο σε ιδιώτη? Ωραία, θα σας εξηγήσω. Κατά πρώτον, ο χώρος δεν έχει καμία σημασία για την ασφάλεια. Θα σας πω πώς είναι η διαδικασία για να βγει η άδεια, η έγκριση λειτουργίας. Και ξεκινάμε ότι ο νόμος από το 2020 έχει αλλάξει. Έχει βγει μια υπουργική απόφαση η οποία είναι καθαρά για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Το 2022 ολοκληρώνεται με μια νομοθεσία που έχει βγει σε συμφωνία πολλών υπουργείων. Υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και βγαίνει πλέον ο καινούριος νόμος το 2022 που ξεκινάει και λειτουργεί και πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες. Το οποίο μας έχει δώσει στο Υπουργείο. Τους ίδιους κανόνες έχουν και οι Δήμοι. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Όταν βρούμε το χώρο μας, κάνουμε εγκατάσταση στον εξοπλισμό και έρχεται στη συνέχεια. Εμείς ήδη πρέπει να καλέσουμε τους πιστοποιητές που έχει ορίσει το κράτος, είναι ιδιωτικοί πιστοποιητές που έχουν οριστεί από το κράτος, να έρθουν να κάνουν τον απαιτούμενο έλεγχο, να μας δώσουν τα πιστοποιητικά ασφαλείας, αν πληρούν τα παιχνίδια, τα κριτήρια, και εμείς με τη σειρά μας να πάμε να τα καταθέσουμε στο Δήμο. Όχι για γνωστοποίηση. Δεν υπάρχει γνωστοποίηση. Είναι λάθος στα Λούνα Πάρκ. Στα Λούνα Πάρκ υπάρχει έγκριση λειτουργίας. Καταθέτουμε και εμείς με τη σειρά μας τα έγγραφα. Ό,τι αφορά το τεχνικό κομμάτι και την ασφάλεια, την ελέγχει ο πιστοποιητής, όχι ο Δήμος. Ο Δήμος ελέγχει όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι και την εγκυρότητα των εγγράφων. Όταν λοιπόν δει ο Δήμος και σε εύλογο χρονικό διάστημα ότι πληρούμε τους κανόνες ασφαλείας και τα έγγραφά μας είναι σωστά, τότε μας προσκομίζει την έγκριση λειτουργίας και μπορούμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε. Γιατί υπάρχει το τελευταίες ώρες αυτή η λέξη γνωστοποίηση? Δεν είχα εικόνα από την αρχή. Ήταν μια πάρα από πολύ την πλευρά του Δήμου Κασάνδρας, η Δήμαρχος μίλουσε συνεχώς για γνωστοποίηση. Είναι κάτι άλλο? Ναι, η γνωστοποίηση δεν είναι σε εμάς και συγκεκριμένα στο νόμο, το καινούργιο που έχει βγει, το έχω και μπροστά μου, λίγο για να μην γίνει κάποιο λάθος, κάποια παρεμηνία. Υπάρχει το άρθρο 3, υπαγωγή σε καθεστώς έγκρισης ή γνωστοποίησης. Και όταν πάμε στο νούμερο 4, παράγραφο, διαβάζουμε και λέμε ότι για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίες που εμπίπτουν στο 50-116, το οποίο είναι παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τότε απαιτείται έγκριση λειτουργίας. Ένα λεπτό. Γίνεται γνωστοποίηση. Ο Δημήτρης Δακανάλης έχει αυτό το πάρκο, έχει κάνει αυτές τις διαδικασίες και ζητά έγκριση. Αυτό είναι η γνωστοποίηση. Και αφού όχι. Άλλο όχι. Είναι η γνωστοποίηση και άλλο η έγκριση λειτουργίας. Και μετά έρχεται η έγκριση λειτουργίας. Όχι, όχι. Η γνωστοποίηση τι είναι? Η γνωστοποίηση είναι, ανεβάζουμε σε μια πλατφόρμα ότι πληρούμε όλα τα έγγραφά μας και τα κρατάμε αυτό Λούνα Πάρκ. Αυτό. Δεν είναι στα Λούνα Πάρκ όμως. Είναι λάθος, το ξαναλέμε. Είναι λάθος. Στα Λούνα Πάρκ απαιτείται έγκριση λειτουργίας. Διότι υπάρχει ένας άλλος εξοπλισμός, ο οποίος αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να ελεγχθεί. Υπάρχουν ελεγχτικές αρχές, υπάρχουν υποστηριπτές. Θα έρθουν να ελέγξουν, θα καταθέσει ο επιχειρηματίας όλα τα έγγραφά του,
θα πάρει την έγκριση λειτουργίας, ξαναλέμε, από το Δήμο και θα ξεκινήσει να εργάζεται. Ένα λεπτό τώρα, γιατί εγώ μάλλον κάπου δεν είναι θολό το μυαλό μου. Ναι, επειδή... Άλλο το Λούνα Πάρκ άλλο... και άλλο το Πάρκο Αναψυχής. Όχι, ή τα Λούνα Πάρκ εντάσσονται ίδιο, εκεί. Τα Λούνα Πάρκ εντάσσονται στα πάρκα τα οποία ανήκουμε σε μια υπουργική απόφαση, αλλά... 50-116. Αλλά το Λούνα Πάρκ χρειάζεται έγκριση. Έγκριση. Όλα τα παιχνίδια, και κάπου αλλού μπορεί να είναι ένα παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα παιχνίδι μεμονωμένο κάπου. Θέλει έγκριση. Εννοείται, Ηλία, μπορείς και εσύ να παρέμβεις και να κάνεις ερώτηση στον κύριο Δακανάλη. Έχετε λοιπόν... Ναι, ξέρετε τι ήθελα να ρωτήσω. Ναι, ναι. Συγγνώμη, Χριστίνα. Τα μηχανήματα, άρα αφού δεν υπάρχει έγκριση σε αυτό το κατάστημα, αυτό το Λούνα Πάρκ δεν είχε έγκριση λειτουργίας, άρα δεν έλεγξε κανένας τα μηχανήματα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εφόσον τέλος πάντων μία άλλη επιχείρηση ελεγχθεί μία φορά και έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πάρει την έγκριση λειτουργίας, δεν ξαναελέγχεται ποτέ, κάθε πότε ελέγχεται για τα μηχανήματα? Γιατί εγώ μία φορά μπορεί να το έκανα, μετά όμως μπορεί να μην τα συντηρώ σωστά. Όταν μας δίνονται αυτά τα έγγραφα και παίρνουμε και εμείς την άδειά μας με τη σειρά μας από το Δήμο, τότε όλα αυτά που έχουν καταγραφεί ο επιχειρηματίας πρέπει να τα πληρεί μέχρι να λήξουν οι πιστοποιήσεις του. Όταν θα λήξουν οι πιστοποιήσεις του, οι οποίοι λήγουν σε 8 ή 12 μήνες ανάλογα το παιχνίδι, ξανακαλεί ο πιστοποιητής να ελέγξει ξανά το παιχνίδι και να δει άμα υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Και ο πιστοποιητής κάνει την ίδια διαδικασία, ελέγχει αν βρει κάποια εκκρεμότητα, δεν δίνει χαρτί στο παιχνίδι και του εξηγεί ότι πρέπει να αλλάχθει αυτό, μέχρι να δοθεί το τελικό έγγραφο για να πάει πάλι στο Δήμο. Η εμπειρία σας τι λέει, όταν ένα τέτοιο κουβούκλιο που κάθονται με δύο άτομα υποχωρήσει κάτω το δάπεδο, το κάτω μέρος, φύγουν διάφορα εξαρτήματα, σημαίνει ότι είναι πια, επειδή περίπου μάθαμε ότι είναι 20 ετών. Θα σας πω λίγο σε αυτό, επειδή δεν είναι δικιά μου δουλειά να βγάλω γνωμάτευση. Ωραία, σωστό. Αυτό είναι καθαρά στις ελεκτικές αρχές. Ωραία. Έχουμε Έχετε την εμπειρία, αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή. Οι προσλήψεις, επειδή τίθεται και τώρα το χειριστής ένας νέος άνθρωπος επίσης 21 ετών, πώς εσείς προσλαμβάνετε για να γίνει χειριστής ενός τέτοιου μηχανήματος παιχνιδιού έναν άνθρωπο? Και επειδή ακούσαμε και αυτό, να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που προχωράει και θα ξεκινήσει να παίρνουν ειδικότητες αυτοί που δουλεύουν στο Λούνα Πάρκ. Αυτοί που δουλεύουν σε ένα Λούνα Πάρκ δεν έχουν ακόμα ειδικότητες. Τους γίνεται πρόσληψη από εμάς τους ίδιους και εκπαιδεύεται από εμάς τους ίδιους. Την ευθύνη την έχω εγώ που θα τον εκπαιδεύσω και θα τον επιβλέψω. Τελευταία ερώτηση. Κάθε παιχνίδι έχει τη δυνατότητά του. Ο νεαρός χειριστής είπε θα το πάω δυνατά. Μπορεί να το πάει πέρα από το όριο για το οποίο υπάρχει πιστοποίηση και για το οποίο είναι κατασκευασμένο? Και αν αυτή η ταχύτητα, το όριο πάνω από το επιτρεπτό, μπορεί να προκαλέσει κάτι? Όχι, τα παιχνίδια όλα έχουν stop. Κάποια στιγμή δεν μπορούν να υπερβούνε και για το λόγο ότι ο κάθε χειριστής που θα μπει μπορεί να πάει να κάνει το παραπάνω, δεν θα τον αφήσει ήδη το μηχάνημα. Τα μηχανήματα έχουν όλα stop, σταματάνε σε κάποια ταχύτητα, ό,τι είχε ορίσει ο κατασκευαστής. Τα μηχανήματα επίσης έχουν όλα δικλείδες ασφαλείας, υπάρχουν κουμπιά που σε κάποια έκτακτη ανάγκη πατάνε στο κουμπί να κινητοποιηθεί. Γιατί είναι εργαλεία, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας εξοπλισμός που μπορεί να κοπεί ένα καλώδιο, να γίνει ένα βραχυκλώμα, να γίνει οτιδήποτε. Και εμείς καλούμαστε κατευθείαν να σταματήσουμε το μηχάνημα στο κουμπί έκτακτης ανάγκης. Αν κάποιος επιχειρηματίας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, δεν τηρεί τους κανόνες, ποιος τον κλείνει? Όταν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, από ό,τι λέει και ο νόμος, και είναι συγκεκριμένα στο, να σας πω κιόλας για να μην κάνω κάποιο λάθος, στο άρθρο 15. Ορίζει ότι ο Δήμος πηγαίνει ελέγχει και αν δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα χαρτιά πρέπει να κλείσει. Έχετε περιθώριο δηλαδή, κάποιων ημερών μέχρι να έρθει ο Δήμος διαπιστώσει ότι εσείς αυτή τη στιγμή είσαστε παράνομος, δεν έχετε την άδεια? Έχετε κάποιο διάστημα στη διάθεσή σας? Όχι, δεν υπάρχει διάστημα. Αυτό εξαρτάται από το κάθε Δήμο. Δεν υπάρχει, ας πούμε, 60 μέρες. Όχι. Εμείς που υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Διότι υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και όταν ένας επιχειρηματίας σωστός έχει εγκαταθέσει όλα τον εξοπλισμό, έχει περάσει όλες τις πιστοποιήσεις, έχει καταθέσει όλα τα χαρτιά, έχει αγωνιστεί για να φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, οφείλει ο Δήμος να του δώσει την άδειά του. Πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι οι Δήμοι κολλάνε και οι υπαλλήλοι σε κάποια πράγματα σχεδόν ανούσια.
και τότε ο νόμος του δίνει το δικαίωμα μετά από 10 μέρες να ξεκινήσει να λειτουργεί, εφόσον έχει καταστρεφθεί πλήρη φάκελος. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ δηλαδή, πάρα πολύ. Εγώ επιχειρηματίας, έχω ένα πλήρη φάκελο, το καταθέτω. Σε 10 μέρες δεν μου έχει δώσει την άδεια ο Δήμος. Τότε εγώ ζητάω μια βεβαίωση και ξεκινάω τη λειτουργία μου.